Θεοδόρα έσκησε, λες και το είχε μέσα της το timer. Θεοδόρα, μπράβο σου. Αλέξανδρε Λιζάδου, θα αποδεχθείς την πρόκληση. Γιατί να μην την αποδεχτώ. Τόσες έχω αποδεχτεί. Ωραία, θα δώσω στο Λάμπρο Κωνσταντάρα το λόγο να σου δώσει τρεις λέξεις. Θα επιλέξεις μία από αυτές και θα μας μιλήσει για ένα λεπτό. Διάλεξε μου, ρε, μία κατευθείαν. Ωραία, εντάξει. Κοίτα, σκέφτηκα τώρα πολύ εντελώς προχείρως. Ταξίδι, πρεμιέρα, σκύλος. Διάλεξε. Σκύλος. Σκύλος, δεν το περίμενα. Είμαστε έτοιμοι με timer από πάνω. Φύγαμε. Ενοχλούμε πάρα πολύ όταν έρχονται τριγύρω μου γάτες, αλλά οι γάτες ουσιαστικά είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Όταν βρίσκομαι μέσα σε αυτό το μαγικό κόσμο που υπάρχουν πόδια ανθρώπινα, αισθάνομαι ασφάλεια, αλλά αυτή η ασφάλεια μου δημιουργεί και μια ανασφάλεια. Η τροφή η οποία βρίσκεται συνήθως στο πιάτο μου έρχεται μαγικά. Και αυτή η μαγεία έρχεται μέσα από τα χέρια κάποιου ανθρώπου. Τα ανθρώπινα αυτά χέρια, για κάποιο λόγο, εγώ τα έχω συνδέσει με έναν μεγάλο, υπέροχο Θεό. Αυτά τα θεϊκά χέρια εμφανίζονται κάθε πρωί. Συνήθως με χαϊδεύουν. Ενίοτε με ξεψυρίζουν. Κάποιες άλλες φορές με κοιτάζουν καλά στο πρόσωπο. Πολλές φορές εκτοξεύονται εφημερίδες. Ναι, εντάξει, συγγνώμη, παίρνομαι, ενίοτε τι να κάνω. Συμβαίνουν όλα αυτά. Αλλά στην πραγματικότητα, για κάποιο λόγο υπάρχω ανάμεσά τους. Και όταν με βλέπω στο δρόμο, όταν χάνομαι και δεν βρίσκομαι μέσα σε κάποιο σπίτι, ένα κομμάτι δικό μου μου λείπει. Ένα κομμάτι της δικής μου προσωπικότητας. Ένα μικρό γαβ, το οποίο το έχετε όλοι μέσα στο κεφάλι σας. Σε αυτό το κεφάλι που μπορεί να υπάρχει σιωπή, μπορεί να υπάρχουν ερωτηματικά, μπορεί να υπάρχουν και άλλες σκέψεις. Το κενό, αυτό το κενό, αυτό το κενό είναι η σύνδεσή μου με τον άνθρωπο. Και δυστυχώς ή ευτυχώς, ο άνθρωπος και εγώ γινόμαστε ένα. Ακούω ένα μπιμπίπ. Και όταν ακούω ένα μπιμπίπ, κάνω ένα. Αλέξανδρε, δεν έχω λόγια. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και μετά επιστρέφουμε με τον Ορφέα Περίδη και τον Μανώλη Αδρυλυδάκη. Δεν έχω λόγια.